Η μουσικοχορευτική ομάδα Φενάρτε σε έναν καταπράσινο χώρο στο κτήμα Σάντα Μαρία στην Παιανία, μέσα από πρωτότυπα διαδραστικά θεατρικά δρόμενα, δίνει την ευκαιρία σε μικρούς μαθητές στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών να έρθουν σε επαφή με τη θαυμαστή διαδικασία μεταμόρφωσης του σταφυλιού σε κρασί. Το κτήμα Σάντα Μαρία ασχολείται εδώ και 5 χρόνια με τις παιδικές εκπαιδευτικές εκδρομές. Κάθε χρόνο δεχόμαστε παιδάκια από δημοτικό, παιδικού σταθμούς και νηπιαγωγεία από όλη την Αττική. Έχουν θέμα οι εκπαιδευτικές αυτές εκδρομές, έχουν θέμα το σταφύλι, την ελιά, την μεσογειακή διατροφή, τη σαρακοστή και το στάχι. Σίγουρα είναι ένα ιδιαίτερο είδος. Αρκετά απαιτητικό, συνδυάζει πάρα πολλά πράγματα. Εμείς έτσι όπως το στήσαμε, γιατί τώρα είναι η πρώτη μας απόπειρα, δεν το έχουμε ξανακάνει, προσπαθήσαμε να βάλουμε πάρα πολύ το θεατρικό στοιχείο σε όλο αυτό, να μην λειτουργεί σαν τη ροή ξενάγησης καθαρά, δηλαδή το παιδάκι, το κάθε παιδάκι μάλλον που θα έρθει εδώ, να απολαύσει καταρχήν το κτήμα, γιατί είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος με φυσική ομορφιά, αλλά μέσα σε αυτό να διασκεδάσει, να παίξει και να μάθει πράγματα. Ας πούμε, αυτό το διάστημα έχουμε το θέμα μας το αμπέλι. Όχι μόνο δηλαδή πώς, ας πούμε, γίνεται η διαδικασία για το κρασί, αλλά να χαρεί μέσα από αυτό, να διασκεδάσει. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό μέλημα για μας. Στόχος είναι μέσα από τη φαντασία, το μαγικό κόσμο του παραμυθιού και την ενεργό συμμετοχή, τα παιδιά να γνωρίσουν και να αγαπήσουν τη φύση και τις μεταλλάξεις της μέσα από τις εποχές του χρόνου σε 5 θεματικές ενότητες. Έχουμε εδώ στο χώρο και αμπέλι, τα παιδιά πηγαίνουν στο αμπέλι, μαζεύουν τα σταφύλια, έρχονται στο παραδοσιακό πατητήρι, τα πατάνε, μαθαίνουν για το πώς γίνεται το κρασί και στη συνέχεια κάνουν διάφορες κατασκευές τις οποίες τις παίρνουν μαζί στο σπίτι τους. Ελιές, επίσης έχουμε ελιές, τα παιδιά πηγαίνουν, μαζεύουν τις ελιές, στη συνέχεια δείχνουμε τη διαδικασία, το πώς γίνεται η ελιά λάδι. Καταρχάς εγώ είμαι και ηθοποιός και εκπαιδευτικός. Οπότε είμαι εξοικειωμένη με αυτό. Και έχουμε ασχοληθεί και αρκετά με το θεατρικό παιχνίδι και γενικά με το παιδί. Οπότε ήταν ένας συνδυασμός τμηματικών εμπειριών που είχαμε ήδη. Θέλαμε όσο μπορούσαμε να τα δέσουμε αυτά, ώστε να μην είναι μια απλή ξενάγηση. Να έχει θεατρικότητα, να έχει ενδιαφέρον για τα παιδιά. Να τους πει μια ιστορία που θα τους μείνει πολύ πιο εύκολα τα στοιχεία. Δηλαδή θυμούνται πολύ πιο εύκολα ονόματα, τι έγινε, να γίνουν όλα διαδραστικά. Το πώς θα πάμε μέχρι τα μπέλη, το πώς βάζουμε το κλίμα μέσα στο κόκαλο του, που το μετέφερε ο Θεός. Και μετά να ακούσουν και μια ιστορία που ακόμα και αυτοί να καταλάβουν, επειδή είναι και πολύ μικρές ηλικίες, όταν βλέπουμε θέατρο, πώς βγάζουμε το νόημα από αυτό, πώς παίρνουμε από εκεί τα μαθήματα. Είμαστε απόλυτα ευχαριστημένοι και εμείς και τα παιδιά, φαντάζομαι. Πολύ ευχάριστη η όλη διαδικασία. Πολλά πράγματα, πολλές δραστηριότητες. Η ξενάγηση πολύ πετυχημένη. Ειδικά από τα κορίτσια που συμμετείχαν με πολύ ευχάριστη, πολύ ευχάριστο τρόπο. Πιστεύω και τα παιδιά τους έμειναν όλα και στη διαδικασία, σε ό,τι έχει σχέση με το αμπέλι, και θα φύγουν ευχαριστημένα και χαρούμενα. Το μάθημα δεν είναι μόνο θεωρία, είναι συνδυασμός και με πρακτικά θέματα και βιωματικά. Δηλαδή κάτι το οποίο το παιδί συμμετέχει ενεργά σε μια δραστηριότητα, το εμπεδώνει και το μαθαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι μόνο με τη θεωρία ή μόνο μέσα στο σχολείο. Οι ηθοποιοί της ομάδας Φενάρτε ταξίδεψαν ευχάριστα τους μικρούς επισκέπτες στη διαδρομή μέχρι τη μεταμόρφωση του σταφυλιού σε κρασί που ξεκινάει από τη συγκομιδή και φτάνει στο πατητήρι. Από το πρωί σας ψάχνω. Αλήθεια, βεβαίως. Μας βρήκατε εύκολα. Και όχι. Πολύ δύσκολα. Αλλά σας βρήκα. Έχουμε δει ότι αρκετά παιδιά δεν έχουν βρεθεί σε φύση, είναι κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα, είναι πολύ άσχολα με διάφορα άλλα θέματα του σχολείου και πηγαίνοντας ένα αμπέλι και να μαζεύουν το σταφύλι ή να μαζεύουν την ελιά είναι νομίζω κάτι το οποίο δεν το έχουν ζήσει τα παιδιά και είναι πιστεύω καλό, μαθαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Σου δίνουν τα παιδιά, σε τροφοδοτούν τα παιδιά. Όσο κουραστικό, γιατί εντάξει, απαιτεί μια ετοιμότητα και σωματική και συναισθηματική και νοητική τα πάντα. Αλλά είναι τόσο ενδιαφέρον και τόσο ωραίο αυτό που σου δίνουν τα παιδιά, που φεύγουμε πάντα γεμάτες. Η επαφή σου με τα παιδιά έχει απλά άμεση. Σου λένε το όνομά τους, σου λένε το κάθε τους πρόβλημα. Και εσύ πρέπει φυσικά να είσαι εκεί με το χαμόγελο και ακόμα και σε αυτό να απαντάς. Όλη η ιδέα, τα κείμενα και η σκηνοθεσία είναι εμένα και της Εύας.
Το θεατρικό που μεταφέρει την περιπέτεια της Αλεπούς για να μπορέσει να κορέσει την πείνα της με τον καρπό του σταφυλιού, πρόσφερε στους μικρούς μαθητές χαρά και άφθονο γέλιο.